Ε! Έλα ρε! Ρε κοιμάσαι στον καναπέ. Αυτό τσέντα πέγα τα φιλαράκια. Μα είναι δυνατόν τέτοιος καναπές να πάει χαμένος. Κοίτα εδώ. Ναι ρε, περιμένουν εδώ οι άνθρωποι για να πούμε φωτογραφία. Σήκω φέτα να βγάλω τη φωτο μου. Συγγνώμη, περάσουμε. Η επιτομή του Multiculti στον τόπο των πιο αγαπημένων Friends, του Superman, του Spider-Man και του άλλοτε ανατρεπτικού Sex and the City. Ανάμεσα από ουρανοξύστες που αγγίζουν τα σύννεφα και πάρκα που θυμίζουν αμερικανική εξοχή, ξεκινάει μια νέα περιπέτεια στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ ή αλλιώς στο γνωστό Μεγάλο Μήλο. Φαντάζομαι ότι όλοι καταλάβατε ότι το ταξίδι μας στη Νέα Υόρκη μόλις ξεκινά. Είστε έτοιμοι να την ανακαλύψουμε σπιθαμή προς σπιθαμή. Φορτσάρουμε λέμε. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και έναν από τους πιο πυκνοκατοικημένους αστικούς ιστούς παγκοσμίως. Γνωστή για τους γρήγορους ρυθμούς και τις αντιθέσεις της, κάτι που θα διαπιστώσουμε όταν πατήσουμε το πόδι μας στα πεζοδρόμια του Μανχάταν. Χαμός λέμε. Πρώτη φορά Νέα Υόρκη. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Ελπίζω να δούμε καλύτερα πράγματα από αυτά που φανταζόμαστε. Αλλά πάμε φοβερή εποχή. Thanksgiving, Black Friday, Χριστούγεννα. Δηλαδή, πιο παραγωγάρ δεν γίνεται, ρε φίλε. Τέλεια. Θα φορτσάρουμε. Έρε κόσμο Νέα Υόρκη, σκηνή ένα. Είμαι Χρήστος Ανθόπουλος and I'm in New York. Ήρθε να μας πάρει Transformer. Λογικό. Νέα Υόρκη. Αεροδρόμιο, πάμε ξενοδοχείο. Η πρώτη αίσθηση από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο είναι ότι είμαι στο Gotham City του Batman ή ότι βρίσκομαι σε σκηνικό για την ταινία του Spider-Man. Απίστευτο. Αυτή είναι. Βρισκόμαστε Midtown που σημαίνει ότι είμαστε στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Και εδώ πιο κάτω η νύχτα γίνεται μέρα από τα ψηφιακά διαφημιστικά που κατακλείσουν την πιο διάσημη πλατεία όλου του κόσμου. Την Times Square. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα πρέπει να έρθεις στην Times Square στις 11:57 ακριβώς για να δεις το Midnight Moment. Τι σημαίνει αυτό? Όλες αυτές οι οθόνες συγχρονίζονται για ακριβώς 3 λεπτά και προβάλλουν κάτι πολύ ωραίο με τέχνη. Νάτε, 57 και 57. Νάτο, ξεκίνησε. Νάτο, δες. Φοβερό. Ωραία, πέρασες Χρήστο μου. Ναι, Φεδόν, εσύ. Εξαιρετικά. Ωραία ήτανε. Ναι, πολύ ωραία. Ναι, χαρά. Αυτά για σήμερα όμως. Μια μικρή βολτίτσα κάναμε στη Νέα Υόρκη, αλλά καλή βόλτα. Τώρα πάμε να ξεκουραστούμε γιατί αύριο έχει παρέλαση εδώ. Thanksgiving και κάνουμε παρέλαση. Το πρωί, 8 η ώρα. Πάμε να δούμε τι παίζει. Ως τότε, καλή νύχτα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Μέρα των ευχαριστειών σήμερα εδώ στη Νέα Υόρκη, δηλαδή Thanksgiving. Μία από τις σημαντικότερες γιορτές. Παλιά εδώ πέρα το κάνανε αυτό κυρίως ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη νέα σοδειά. Τώρα ουσιαστικά σηματοδοτεί την περίοδο των γιορτών. Τα Χριστούγεννα που έρχονται, κυρίως για εμπορικούς λόγους. Πάμε να δούμε την παρέλαση. Κάνουν παρέλαση αυτή για το Thanksgiving. Φορτσάρουνε. Μια χαρά. Έχει λίγο κρύο. Τώρα το πρωί είναι 9 η ώρα. Φάγαμε ένα ωραίο πρωινάκι, κοιμηθήκαμε καλά. Νομίζω δεν έχουμε jet lag.
Έτσι πιστεύω. Θα δούμε. Καλά θα πάει αυτό. Φτάσαμε στην παρέλαση. Εδώ πέρα πιο κάτω γίνεται η παρέλαση. Τη βλέπουμε από εδώ. Απλά πρέπει να έρθετε πολύ νωρίς για να πιάσετε θέση. Δηλαδή, κατά τις 7.30-8.30 το πρωί να έρθετε να πιάσετε θέση μπροστά, να είστε OK. Αλλά εμείς δεν μασάμε σε αυτά γιατί έχουμε τον Φέδων, ο οποίος είναι λογκατζής και θα πάει μπροστά. Φέδων. Και θα κάνεις μερικά αεροπλανάκια. Όσο πιο μπροστά μπορείς. Αλλά και από εδώ πέρα ωραία φαίνεται. Να, δες τι ωραίο. Ζαχαρωτό. Πολύ ωραία είναι. Έχει πολύ ωραίο κλίμα. Όλοι είναι happy. Και όλοι είναι Thanksgiving. Ευχαριστούν όλοι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, thank you, thank you. Thanks. Thanks, thanks, thanks. Τελείωσε η παρέλαση. Είναι όλα κλειστά, μουσεία, καταστήματα κτλ. Λόγω του Thanksgiving. Οπότε τι θα κάνουμε, θα πάμε να δούμε τρία εμβληματικά κτίρια που έχουμε γνωρίσει μέσα από αμερικάνικες ταινίες. Τελειώ. Empire State Building, Chrysler Building και Flat Iron Building. Θα πού να ξεκινήσουμε. Θα δούμε στην πορεία, ό,τι μας βγει. Πρώτη στάση, Empire State Building. Από τους ψηλότερους και ιστορικότερους ουρανοξύστες σε όλο τον κόσμο. Και χτίστηκε, να φανταστείτε, το 1931. Δεν υπάρχει αυτό. Πολλές ταινίες έχουν γυρίσει εδώ πέρα. Άγρυπνο στο Seattle με Tom Hanks, με Meg Ryan, ιστορική σκηνή εδώ πέρα. Και επίσης το King Kong. Πάμε μια πανό, να δούμε μπας και King Kong. Θα θέλεις και αυγενικό φάση, ε. Έχει είσοδο. Θα πληρώσουμε είσοδο για να πάμε να δούμε τη θέα. Είσοδο για να δεις τη θέα και έξτρα είσοδο για να κάνει guest στο King Kong. Ωραία, έξυπνα εδώ πέρα, ε. Μια χαρά. Χριστουγεννιάτικο, ωραίο. Το έχεις αυτό εδώ πέρα, εδώ. Και είσαι μέσα σε αυτό και πρέπει να το βγάλεις απ' έξω το αληθινό. Αλλά έχουμε το ψεύτικο μαζί με αυτό. Χριστούγεννα. Ναι ρε φίλε, ο King Kong ρε, νάτος. Πόπο φίλε, φοβερό ε. Είδες, όταν τα λέω εγώ, τον έχουν ολογραφίσει εδώ. Πρώτο, με το που μπαίνει σχεδόν. Οι ταινίες που σας είπα έξω ότι γυρίστηκαν εδώ, νάτες. King Kong ο φίλος μου, εδώ, μαζί με τη φίλη μας. Wonder Woman παλιό και Άγρυπνος στο Seattle. Εδώ δείχνει όλες τις ταινίες που έχουν γυριστεί μέσα εδώ στο κτίριο. Φοβερό, γιατί πολλές δεν τις θυμάσαι. Έχουν κάνει καλή δουλίτσα. Σε πάνε σταδιακά. Και η κορύφωση θα είναι πάνω νομίζω στη θέα. Παντού, 1, 2, 3, 4, 5. Όλα αφήσει το King Kong εδώ. Και εκεί πέρα έχει τα δάχτυλα του King Kong. Do you like King Kong? Yes. Εδώ πέρα έχει όλους τους γνωστούς που έχουν έρθει εδώ πέρα. Εμένα δεν με έχει ακόμα, εντάξει, λογικό, δεν προλάβανε οι άνθρωποι. Τώρα ήρθα. Αλλά θέλω να προτρέξω λίγο, οπότε ο μοντέρα μου μπορεί να με βάλει εδώ πέρα αυτή την κοπέλα, εδώ. Κάτω τον Μπέκαμ, το Χιου. Ανθόπουλος, εδώ. Είμαστε στον όροφο 86, δηλαδή εδώ ακριβώς. Πριν ήμασταν στον 80 και ανεβήκαμε με τις σκάλες εδώ γιατί είχε πολύ κίνηση στο ασανσέρ. Οπότε αυτά τα σκαλιά δεν ξέρω πώς θα τα ανέβω. Για να δοκιμάσω.
κούραση. Αλλά... Έχει κομμάτι είσαι. Βέβαια. Τέτοιο κομμάτι τρέμουν όλοι. Είναι απίστευτα εδώ πάνω, ακραία θέα. Δεύτερη στάση, φίλε, τι που σε έφερα. Πίσω μου ακριβώς το κτίριο της Chrysler. Πανέμορφος art deco ονοξύστης. Αλλά, τι μας θυμίζει άλλο, Spider-Man. Κάθε βήμα και ανάμνηση από ταινία στη Νέα Υόρκη. Θα φύγω σαν Spider-Man τώρα. Εκεί που προχωράμε για να βρούμε το τρίτο κτίριο, καθόμαστε εδώ πέρα σε ένα μπαγκάκι στο ωραίο παρκάκι να ξεκουραστούμε, κυρίως να ξεκουραστεί ο Φέδων, γιατί κουράζεται συχνά. Και παίρνω εδώ το χάρτη να δω πού είναι αυτό το κτίριο. Και είναι πίσω μας. Σόρτ Νέα Υόρκη, ακριβώς πίσω μας. Να το. Flat Iron. Εκπληκτικό κτίριο, 22 όροφοι, τριγωνικό, από το 1902. Στου παλιού ουρανοξύστε. Αν έχετε δει Godzilla, Spider-Man και καλύτερα δεν γίνεται με Jack Nicholson, σίγουρα το έχετε δει αυτό το κτίριο. Αν και ο Godzilla δεν μου αρέσει, προτιμώ το King Kong, το Empire State. Αλλά τέλος πάντων, κλείσιμο μέρας είναι, πάμε να ξεκουραστούμε, μια χαρά για Godzilla. Δυνατή μέρα έχουμε αύριο. Και ακούτε κάτι ποντικάκια τώρα που πίσω περνάνε. Άπειρα ποντικά εδώ πέρα, τι, κάτι τέτοια μικρά. Σκύρουν και ποντίκια. Yeah. Λίγο ησυχία, κάνουμε γύρισμα, σας παρακαλώ. Άντε. Ω, Χρήστο εδώ είσαι! Ναι ρε φίλε, πού να με, Φλόρνα? Δεν σε είδα. Καλημέρα. Black Friday σήμερα εδώ. Η original, όχι ημιτασιόν. Ο κακός χαμός γίνεται από χθες το βράδυ. Είχαν κατασκηνώσει έξω που γυρνούσαμε για να περιμένω να ανοίξω τα μαγαζιά και να κάνω ντου μέσα. Φοβερό. Όλοι έξω τώρα, ψώνια και τέτοια. Εμείς δεν τα ψωνίσουμε, γιατί κάνουμε και μια εκπομπή ρε φίλε, οκ. Οπότε δώρο δεν παίζει σε κανέναν. Σας το λέω να το ξέρετε. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Είμαστε στο MoMA, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης ή αλλιώς στο σπίτι του Άντι Γουόρχολ και του Λίχτενστάιν. Καλό θα είναι να πάρετε τα εισιτήριά σας διαδικτυακά, ώστε να γλιτώσετε λίγο τα λεπορία κτλ. Πολύ ουρά πάντως έχει. Το φιάστο είναι ότι πριν στο ξενοδοχείο είπα σε έναν φίλο, λέω πάμε στο MoMA και μου λέει πρωί-πρωί είσαι ασιάτικο εστιατόριο, θα πάτε να φάτε. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε άλλη οδό. Πρέπει να έχει ουρά πάνω από 1000 άτομα. Είδες τις θυσίες κάνουμε για την τέχνη, ε. Περιμένουμε τώρα εδώ πέρα στην ουρά. 3 ώρες για να μπούμε στο MoMA. Νάτι, μπήκαμε. Μπήκαμε στην ουρά. δείξε λίγο πώς είναι. Δεν υπάρχει. Εντάξει, έχει σχετικά προχωράνε. Τρία τετράγωνα, έτσι. Ναι, αυτό είπα, τρία τετράγωνα, ναι, τρία τετράγωνα είναι, είναι τρέλα. Και εδώ τέχνη. Δες. Από εδώ ξεκινάει η τέχνη. Προχωράμε πάντως. Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης αυτή τη στιγμή διαθέτει μία από τις σημαντικότερες συλλογές στον κόσμο με έργα των Πάμπλο Πικάσο, Αντρί Ματίς, Βίνσεντ Βαν Κόγκ, Σεζάν, Νταλί και Τζάκσον Πόλοκ. Είναι επίσης στο σπίτι δύο πολύ σημαντικών καλλιτεχνών της pop κουλτούρας, του Άντι Γουόρχολ
και του Roy Lichtenstein, με το χαρακτηριστικό στυλ ζωγραφικής που παραπέμπει σε κόμιξ. Πολύ ωραίο το MoMA, αξίζει να πάτε, αλλά τώρα σας έχω κάτι πάρα πολύ δυνατό. Πάω να δω κάτι φιλαράκια από τα παλιά. Θα σου το πω τραγουδιστά για να το καταλάβετε κατευθείαν, γιατί έχω και πολύ ωραία φωνή. I'll be there for you. Μπορεί ο Τσάντλερ, κατά κόσμον Μάθιου Πέρι, να μην πιάσει ζωή, αλλά είναι στην καρδιά και τις αναμνήσεις όλων μας ως ο νούμερο ένα κωμικός και cool τύπος που έχουμε δει ποτέ στην τηλεόραση. Πάμε να δούμε τα τηλεοπτικά του σπίτια και το θρυλικό καφέ Central Perk. Έχουμε φτάσει στο μέρος που έχουν αναδημιουργήσει τους χώρους που γυρίστηκε η θρυλική σειρά Friends. Θα δούμε δηλαδή εδώ μέσα το σπίτι της Μόνικας, της Rachel, του Chandler, του Joey. Θα δούμε αυθεντικά αντικείμενα και ρούχα τους. Δηλαδή ουσιαστικά είναι η πιο κοντινή εμπειρία που μπορείς να έχεις με τους Friends της θρυλικής αυτής της σειράς που λατρεύτηκε παγκοσμίως από όλους. Εκτός από μένα, γιατί δεν την έχω δει ποτέ. Αλλά θα την μάθω τώρα. Επειδή θα πούμε φιλαράκια, είπα να πω και εγώ με ένα φιλαράκι μαζί παρέα. Έκανα τα μαγικά μου και... Στοπ! Γινόταν να έρθεις Αμερική και να μην έρθω Νέα Υόρκη να σε βρω. Το Αμερικανάκι, το φιλαράκι σου. Τέλεια, τι γίνεται. Τέλεια. Αχ, σε αγάπη που είσαι εδώ, να πούμε και λίγο αγγλικό έτσι να το παίξουμε. Ναι, είναι πολύ καλή στα αγγλικά. Είναι Αμερικανίδα, έτσι δεν είναι. Ναι, είναι από τη μαμά στην πλευρά. Ναι, μπράβο, μιλάει τέλεια αγγλικά. Yeah, οπότε την έχουμε συνέχεια μαζί μας. Yes! Πάμε να δούμε τι παίζει. Πάμε να δούμε φιλαράκια. Έβλεπες φιλαράκια. Τι συγκινητική στιγμή. Ναι, έβλεπα. Ψέματα, λέει, γιατί δεν έχει δει τίποτα. Τα έχω δει όλα, τι εννοείς, όλα, τα ξέρω απ' έξω. Αλήθεια. Ναι. Ωραία, θα μου βοηθήσει σήμερα. How you doing? Αυτό πώς το λέει. Ο Joy. Θα έχει μάθει καλά, ε. Είδε τη σκαλέτα από πριν, κατάλαβες. I'm pro, ναι, την είδα. Το τραγούδι το ξέρεις. Έχουμε μπλέξει. Κακό σου είσαι επανάσχη. Να σου πω, πρέπει να το κάνεις και εσύ αυτό. Ποιο? Δηλαδή πρέπει να είσαι έτσι. Τερερερερε. Αυτή η χώρα που δούσαν έτσι ο Τρέστο. Από την καρδίτσα που χορεύει, α πούμε. Τι φάση. Πάμε μέσα, Χριστό. I'll be there for you. Τερερερερε. Γιατί έτσι χορεύανε. Έκαναν έτσι, βλακίδε στην αρχή. Πάμε μέσα τώρα, αλλά ελληνικά. He's a gentleman. Hi. Οι Friends ή αλλιώς τα φιλαράκια όπως τα γνωρίσαμε εμείς στην Ελλάδα ήταν μία από τις πιο πετυχημένες κωμικές σειρές παγκοσμίως. Ξεκίνησαν το 1994 στο κανάλι NBC και η επιτυχία διήρκησε με αμείωτο ενδιαφέρον μέχρι και το 2004 για 10 ολόκληρα χρόνια. Η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κόξ, ο Ματ Λεμπλάνκ, ο Ντέιβιντ Σουίμερ και φυσικά ο πρόσφατα δικοχαμένος Μάθιου Πέρι μπορεί να ήταν πρωτάριδες στην αρχή, αλλά κατά τη διάρκεια της σειράς μεταλλάχθηκαν στα πιο αγαπημένα και αναγνωρίσιμα αμερικανικά celebrities του πλανήτη. Η σειρά έσπασε κάθε ρεκόρ τηλεθέασης καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της, απέσπασε βραβεία και θετικές κριτικές, ενώ προβλήθηκε σε πάνω από 100 χώρες. Και φυσικά και στην Ελλάδα. Πόσο stylish ήταν αυτές οι Friends, δηλαδή και η Rachel, ποιος το φορούσε αυτό, δεν την ξέρω ποιος είναι. Δηλαδή μου αρέσει που φορούσαν animal print με χρώμα από μέσα. Good go girls! How you doing? Oh my god! Εδώ είναι η πιο άνετη πολυθρόνα του κόσμου και καθόταν ο Τσάντλερ. Και ο Τζόι. Ο Τζόι πραγματικά είσαι εσύ, ε. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι μετενσαρκωμένος μέσα σου. Τέλεις καρέκλες. Κάθεσαι εδώ να αράζεις όλη μέρα. Αυτό ανήκε πόδια και αράζεις. Ευτυχώς τον έχει μπαλάκι γιατί δεν θα νικούσα. Όχι και νάκι, δεν ξέρεις.
Λοιπόν, τελευταίο σταθμός εδώ πέρα στην περιήγησή μας, στο μαγικό αυτό μέρος πραγματικά, είναι το Central Perk. Εδώ που τα φιλαράκια κάνουν τα δικά τους, έτσι και εμείς εδώ πέρα θα κάτσουμε με το υποτιθέμενο καφεδάκι μας και θα τα πούμε και θα φύγουμε. Να πω κάτι. Ήταν συγκλονιστική εμπειρία. Δεν ξέρω αν ποτέ έρθετε εδώ, αλλά ειλικρινά θα περάσετε υπέροχα. Και το συνέστημα είναι πάρα πολύ όμορφο και αγνό. Δεν ξέρω για σένα. Συμφωνώ full. Παιδιά, να έρθετε είναι τρομερή εμπειρία. Είτε είσαι πάρα πολύ φαν, είτε είσαι μέτριος, είτε όχι. Δηλαδή, είναι ιστορικό moment αυτό, νομίζω. Εγώ τώρα θα τα δω όλα ξανά. Και ξέρεις κάτι, Χρήστο μου, εδώ τραγουδούσε η Φίμπη με την κιθάρα της. Αυτό το τραγούδι το έχεις ακούσει. Για πες, θα σου παίρνω δεύτερες. Αλλά εντάξει, θα προσπαθήσω. Θα κάνω εγώ κιθάρα. Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, smelly cat. Δύο φιλαράκια στα φιλαράκια στο Central Perk. Αυτοί είμαστε. Αργογάρα. Φεύγουμε από Friends και πάμε Σόχο, φουλ εμπορική γειτονιά. Μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Νέας Υόρκης. Θα τρελαθείς πραγματικά πρώτη φορά. Ναι. Εντάξει, Evolution. Πολύ ξέρουμε πρώτα μέσα στο ταξί. Μα πιο ωραίο ταξί δεν μπορούσαμε να βρούμε. Παραγωγάρα, ε. Α, Χρήστο μου, αφού δεν μπορείς τουλάχιστον να μου βάλεις μια τσαντούλα, σε έφερα σε ένα εναλλακτικό μαγαζί. Εδώ θα βρούμε συνήθως τα πράγματα. Πώς λέγεται το μαγαζί, Evolution, που είπες. Εξέλιξη δηλαδή. Γιατί μάλλον θα δούμε την ιστορία της εξέλιξης. Θα βρούμε από δοντάκια, καρχαρία, κατσαριδάκια, φυλαχτά, πετρούλες διάφορες. Δεν ξέρω, και εγώ πρώτη φορά θα μπω. Μου έχουν μιλήσει αυτά. Και πάμε λίγο να το εξετάσουμε λίγο μαζί. Τι λες. Σπούκι κατάσταση. Και ο σπούκι δεν γίνεται. Μας αρέσουν αυτά τα σπούκι. Ναι, αλλά εδώ τουλάχιστον να μου πάρεις κάτι, ε. Ό,τι θες, ό,τι θες. Ό,τι θες, λέω. Εδώ πέρα σου παίρνω ό,τι θες. Έλα, πάμε. Άλλωστε δεν παίρνεις με την εξέλιξη μέσα. Welcome to the Evolution Store. The store was founded by my father, Bill, in 1993. So we've been around for 30 years. This is our 30th year. Wow. And we sell all different kinds of natural history collectibles. It's kind of like the Museum of Natural History, but everything is for sale. So I would be happy to show you some of our more interesting pieces if you would like. Yes, perfect. This is a real fossil woolly mammoth foot. So that is one of the more interesting fossils that we have right now. So this is our line of framed insects. These are one of our most popular groups of items that we have. Excuse me, yes. Is this real? It is, yes. And it's for sale? Yes, only available to sell to medical professionals. Oh, okay. But how much? That is, I believe, $7,000. It's Blood Friday. Yeah. You have a discount, no? Discount για το σκελετό του He-Man. Γλυφιτζούρι με σκορπιό. Ψήνεται κανείς. Μ' άρεσε πάρα πολύ, αλήθεια. Και εμένα. Με εντυπωσιάστηκα φουλ. Ιδιαίτερο μαγαζί. Και πολλούνται όλα με τον νόμο. Βέβαια πάλι δεν μου πήρε τίποτα. Μην νομίζω ότι είναι γκάζ large. Αλλά τουλάχιστον πάμε να φάμε. Θα σου πάω για φαγητό, δεν είπαμε. Ναι. Άντε, ωραία. Πάμε για φαγητάκι. Τώρα πλέον αξίζει, ε. Θα φάμε με όρεξη και θα μιλήσουμε για όλα αυτά που είδαμε. Πάμε σε να φάμε πατσά. Πού? Στο Soho Diner, 24ωρο. Πατσά κοντά. Δεν ξέρω, βάλε πάμε χάρτη. Να σου χαρούμε. Soho. Soho Diner, είμαστε έτοιμοι να φορτσάρουμε. Νομίζω ότι είναι η ωραιότερη στιγμή της ημέρας. Αυτό περιμέναμε όλη τη μέρα. Το 24ωρο πατζατζίδικο του Soho. Τι θα πάρεις? Έχω μπερδευτεί. Πάντως έχει ελληνική σαλάτα, ε. Ε, όχι, θα φάμε στην Αμερική ελληνική σαλάτα. Καλά, δεν θα φάμε, αλλά έχει Greek salad. Επίσης έχει σολομό με τζατζίκι. Ενδιαφέρον. Θες να το πάρεις. Αυτό λέω να πάρω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί μπέργκερ δεν μπορώ άλλο. Αν και το Soho Burger σπαρταράει από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Εγώ πιστεύω ότι είναι δυνατό και επειδή μέχρι στιγμής δεν έχω φάει μπέργκερ στην Αμερική.
Α, δεν έχεις φάει. Όχι. Ωραία, πάρε το σοχομπέργκερ. Θα φάω σοχομπέργκερ για να δούμε και πώς είναι. Καλό. Καλό. Αυτοί είμαστε. Κλείνουμε τη μέρα μας. Τρώμε, πάμε για ύπνο. Να ξεκουραστούμε. Και αύριο έχουμε πολύ δυνατό πρόγραμμα. Ξύπνησα μόλις, ξύπνησα εδώ στο διάδρομο του ξενοδοχείου, δεν μπορούσα να ανέβω πάνω, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Για να έχω δίπλα και το πρωινάρα, ένα σαντουτσάκι και ένα καφέ μπύρα, μια χαρά. Και φεύγουμε φόρσα ισοθερμικά, οπωσδήποτε ισοθερμικά εδώ, σήμερα έχει πιο πολύ κρύο από τις άλλες μέρες. Μπαίνουμε λεωφορείακι και πάμε βόρειο και νότιο Μαχάταν. Η βόλτα σήμερα επικεντρώνεται στο βόρειο και νότιο Μαχάταν. Οι εικόνες πολλές, τα σημεία αναφοράς ακόμα πιο πολλά και τα ερεθίσματα αμέτρητα. Κάναμε μια γρήγορη στάση στο Upper West, σε αυτή την καταπληκτική εκκλησία. Έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες, του Αγίου Ιωάννη, την έχετε δει σίγουρα. Πολύ ωραία γειτονιά εδώ, έμενε και ο Ντέζιλ Ουάσιγκτον, δύο τετράγωνα πιο δίπλα. Και σε λίγο θα πάμε Χάρλεμ. Φτάσαμε Χάρλεμ, μια περιοχή, μια γειτονιά, πες την όπως θες, με τον αφροαμερικάνικα στοιχεία, πολλά jazz club, εστιατόρια, μουσικούς του δρόμου που ακούμε τώρα. Το 1700 ήρθαν οι Ολλανδοί πρώτοι εδώ και καταστάθηκαν. Εξού και το όνομα Χάρλεμ, το οποίο είναι Ολλανδικό. Ένας από τους πιο σημαντικούς χώρους εδώ στο Χάρλεμ είναι το Apollo Theater. Και έχει παραστάσει ακόμα, φουλ, χαμός γίνεται. Έξω από το θέατρο το Apollo έχει κάτω στα πλακάκια αυτούς που ξεκίνησαν τους καλλιτέχνες από εδώ, απίστευτο. Michael Jackson, James Brown, Prince, Louis Armstrong. Αφήνουμε το Χάρλεμ, πάμε να ανακαλύψουμε νέες γειτονιές της Νέας Υόρκης, αλλά εδώ έξω από το Apollo θα αφήσω κάτι και φεύγω. Financial District, εδώ χτυπά η χρηματοοικονομική καρδιά της Νέας Υόρκης. Πολυσύχναστη γειτονιά, πάρα πολλές εταιρείες, Wall Street. Αου, αου, αου! Ποιος είμαι? Ο Λύκος ρε φίλε, της Wall Street. Μοιάζω και λίγο με τους 300, έτσι έκανε και αυτή, ναι, στην ταινία. Ναι, ναι. Και εδώ πέρα είναι ο Ταύρος ο περίφημος. Βλέπετε? Ταύρος της Wall Street. Όλοι αυτοί περιμένουν εδώ για να βγουν φωτογραφία με τον Ταύρο. Εδώ, στην ίδια περιοχή, βρισκόταν το World Trade Center, γνωστό σε όλους μας με την ονομασία Δίδυμη Πύργη. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, το σύμβολο της οικονομικής ανάπτυξης και δύναμης αποτέλεσε στόχο τρομοκρατικού χτυπήματος με δύο αεροπλάνα να συντρίβονται στους ουρανοξύστες και να προκαλούν την πλήρη κατάρρευση των κτηρίων. Συνολικά, 2077 άτομα έχασαν τη ζωή τους και βύθισαν τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πένθος. Το γεγονός συγκλώνησε τον πλανήτη που παρακολούθησε από τους δέκτες του την εξέλιξη του δράματος.
χρειάστηκαν 8 ολόκληροι μήνες για τον καθαρισμό από τα συντρίμμια, ενώ για να επανέλθει ο αέρας στην αρχική του σύσταση πήρε 9 μήνες. 11 Σεπτεμβρίου του 2001, το θυμάμαι σαν χθες, έπαιζα αγώνα μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη και με το που τελειώσαμε και πήγαμε στο Κηλικείο, είδαμε στις παλιές τηλεοράσεις που είχαμε τότε, δεν υπήρχαν social media, το τραγικό συμβάν που συνέβη εδώ που είμαι τώρα. Εδώ ακριβώς είναι το σημείο 0 ή το ground zero όπως το λένε, εδώ που πέσανε οι δίδυμοι πύργοι. Αυτό είναι ένα μνημείο ουσιαστικά με τα ονόματα όλων όσων χάθηκαν άδοξα εδώ πέρα. Πολύ βαρύ το κλίμα. Αν έρθεις εδώ δεν μπορεί να μην σε πιάσει, δηλαδή υπάρχει μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα και ακριβώς από πίσω έχει τον πύργο της ελευθερίας. Είναι ο νέος πύργος που αντικατέστησε σιγά τους δίδυμους πύργους. Α, Χρήστο μου, στα κορεότερα πράγματα με παίρνεις. Ξέρεις που είμαστε, ε? Πού είμαστε? Στο Battery Park. Το πάρκο της μπαταρίας. Απέναντι, το άγαλμα της ελευθερίας, τρομερόγιο βασίλεμα και πολύ ταινία αυτό εδώ πέρα που προχωράς. Δηλαδή νιώθεις ότι προχωράς εδώ πέρα τώρα και θα σου έρθει ο Σούπερμαν. Ο King Kong. Πάρει... Ο King Kong, ρε φίλε, φτάνει, εντάξει. Τον είδαμε πέρα, εκεί πέρα. Εδώ θέλω Σούπερμαν να έρθει να με πάρει, να με πιάσει και να με κάνει μια βόλτα να δω όλο το Μανχάταν. Να μην πάρω ελικόπτερο που κάνει 25 ευρώ. Τελευταία στάση για σήμερα, η γέφυρα του Brooklyn. Μία από τις πιο διάσημες γέφυρες σε όλο τον κόσμο. Κάναμε το αντίθετο, σταματήσαμε στο Brooklyn και θα πάμε περπατητά μέχρι το Manhattan, γιατί αυτοί είμαστε. Θα δούμε και το ποταμό East. Έχει και πολύ ωραίο φεγγάρι σήμερα, πανσέλινο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Η γέφυρα δόθηκε στο κοινό το μακρινό 1883. Εκείνη την εποχή ήταν η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο και η πρώτη που φτιάχτηκε στον ποταμό East. Περίπου πάνω από 116.000 οχήματα και 3.000 ποδηλάτες διασχίζουν τη γέφυρα καθημερινά. Πολλοί κόσμος μιλάμε. Σήμερα η γέφυρα του Brooklyn αποτελεί σήμα κατά τεθέν της Νέας Υόρκης, με τη φήμη της να ταξιδεύει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο, ρε κόσμε, να μπείτε στο κανάλι του Action 24 TV στο YouTube, που τα έχει όλα. Και αυτό τώρα της Νέας Υόρκης και όλα τα άλλα. Αυτοί είμαστε. Είμαι στο Central Park και πάω να συναντήσω έναν φίλο από τα παλιά. Έναν Έλληνα φίλο από τα παλιά, γιατί παντού υπάρχουν Έλληνες. Καλό θα είναι και εσείς όταν πάτε ταξίδια να τους συναντάτε. Ειδικά αν είναι φίλοι όπως αυτός που θα συναντήσω τώρα. Τι κάνεις, ρε φίλε? Αυτοί είμαστε. Γιώργος Πιψίκας. Φίλοι από τα παλιά και βρεθήκαμε στη Νέα Υόρκη, ρε. Φοβερό, ε! Καλώς ήρθες. Να είσαι καλά, φίλε. Καλώς σε βρήκα. Θα είσαι ο άνθρωπός μας σήμερα. Θα μας ξεναγήσεις λίγο εδώ πέρα, Central Park. Μας κάνεις λίγο τα δικά σου, γιατί είσαι 100 χρόνια εδώ πέρα. Έχεις γίνει local πλέον. Όχι ακριβώς 100, 10 χρόνια περίπου. Πολλά. Αρκετά. Πολλά και κάνεις τα δικά σου εδώ πέρα. Θα τα πούμε στην πορεία. Θα τα πούμε, ναι. Πού πάμε, πού είμαστε καταρχήν εδώ πέρα τώρα? Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ένα. Σου ζήτησα να βρεθούμε σε σταθερό σημείο, γιατί είναι πολύ γνωστό. Mm-hmm. Είναι το ρολόι του Central Park. Είμαστε στο ζωολογικό κήπο. Okay. Και εδώ είναι πολύ γνωστό, γιατί μάλιστα πρόσφατα έχει γυριστεί και μια ταινία με τον Woody Allen. Mm-hmm. A Rainy Day in New York. Άρα πολύ κλασική ταινία και πολύ γνωστό σημείο στο πάρκο. Και να πάμε τώρα, θα φύγουμε προς τα μέσα, να μπούμε μέσα στην καρδιά του Central Park, mm-hmm. που νομίζω θα σου αρέσει πάρα πολύ. Τέλεια. Φύγαμε. Πάμε. Αυτοί είμαστε. Πάρα πολύ ωραία πάντως είναι. Η πρώτη αίσθηση μου αρέσει πολύ. Φανταστικά. Όλα αυτά τα διαμερίσματα είναι πάνω στην πέμπτη λεωφόρο με θέα το πάρκο. Είναι η πιο ακριβή περιοχή του Μανχάταν αυτή.
Επίσης κάτι μου κάνει εντύπωση τώρα που βλέπω είναι ότι εδώ έχω μπαλκόνια, ενώ γενικά δεν έχει μπαλκόνια. Ναι, ναι, το Manhattan δεν έχει μπαλκόνια, αλλά στην πλευρά του πάρκου εδώ έχουν κάνει μπαλκόνια γιατί έχει αυτή τη συγκλονιστική θέα. Οπότε ελληνικό καφεδάκι, μπαλκόνι και θέα, το πάρκο μια χαρά, ε. Δεν νομίζω, ξέρεις κάτι. Η πλάκα είναι ότι ποτέ κανένας δεν κάθεται στα μπαλκόνια. Δεν έχω δει ποτέ μου σχεδόν κανένα να κάθεται στο μπαλκόνι και να βλέπει θέα, ναι. Τίποτα, δεν το χτυπάνε. Όχι καθόλου. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Το μπαλκόνι Ελλάδα είναι το καλύτερο. Άρα εσύ εκεί πέρα 15 ώρες και μια χαρά. Ναι. Αυτοί είμαστε. Προχωράμε, συνεχίζουμε. Πάμε. Λοιπόν, αυτό πολύ γνωστό σημείο μου θυμίζει ταινίες διάφορες. Ναι, ναι, αυτό είναι ίσως το πιο γνωστό σημείο στο πάρκο. Εδώ έχεις δει πάρα πολλές ταινίες, από ταινίες του Αλ Πατσίνο μέχρι Sex and the City. Α, μπράβο. Που περπατάνε και μιλάνε. Όπως εμείς δηλαδή. Πού είμαστε εδώ τώρα? Εδώ λοιπόν είμαστε σε ένα μέρος του πάρκου που λέγεται Sip Meadows. Όπου αυτό κανονικά είναι ανοιχτό, δεν ξέρω γιατί σήμερα είναι κλειστό. Εδώ πέρα κάνουν πικνίκ ο κόσμος, μαζεύεται, γίνεται χαμός, χιλιάδες κόσμου. Όντως, είναι μαγικό. Και η θέα είναι συγκλονιστική. Γιατί λέγεται Deep, όχι Deep, Sip. Sip Meadows. Ναι. Γιατί εδώ παλιά είχα διαβάσει ότι βοσκούσαν πρόβατα. Ναι. Ναι. Βοσκούσαν πρόβατα. Δηλαδή όταν ξεκίνησε το πάρκο ουσιαστικά, τις πρώτες χρονιές. Στα πρώτα χρόνια παλιά δεν υπήρχε αυτή η περιποίηση, ούτε υπήρχε αυτή η οργάνωση. Και ήταν ένας χώρος όπου ερχόντουσαν τα ζώα. Πού είμαστε, Γιάννενα? Περίπου. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Boathouse, είναι ένα πολύ γνωστό σημείο του πάρκου, όπου είναι το μοναδικό εστιατόριο πάνω στο νερό, που το είχε και Έλληνες για πάρα πολλά χρόνια αυτό το εστιατόριο. Βέβαια. Τι θα το είχε, κανένας άλλος Έλληνες θα το είχε, okay. Και δημοπρασία βγαίνει αυτό δηλαδή, πώς γίνεται? Ναι, 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 αυτό γίνεται συνήθως ανά 5 με 10 χρόνια, γίνεται δημοπρασία από την πόλη της Νέας Υόρκης και το παίρνει κάποιος επιχειρηματίας. Και okay, οπότε είναι πολύ καλό μαγαζί, αφού είναι και το μοναδικό εδώ. Είναι το καλύτερο στο Central Park, δεν υπάρχει άλλο. Πω, φοβερό, ε. Ναι, είναι συγκλονιστικό. Και αυτό το σημείο γενικά είναι ένα σημείο που σίγουρα ο κόσμος θα το έχει δει σε πάρα πολλές ταινίες. Είναι το σημείο που είναι το άγαλμα με το συντριβάνι. Και εδώ έχετε δει πολλές ταινίες με τον Adam Sandler, με τον Keanu Reeves, το John Wick. Α, ναι, ναι, και πάρα ναι, μπράβο, μπράβο. Ναι, είναι πολύ γνωστό σημείο. Το συντριβάνι τώρα δεν λειτουργεί λόγω κρύου, λόγω να υποθέσω. Ναι, γιατί παγώνει. Εδώ έχουμε παγώσει εμείς. Δεν θα παγώσει το συντριβάνι. Το έχουμε παγώσει εμείς οι Βορειοελλαδίτες. Φανταστείτε, θα πάρετε εσείς από την Νότια Ελλάδα, ρε, εδώ. Λοιπόν, εδώ έχει τρομερή ακουστική. Εκτός ότι είναι πάρα πολύ όμορφα. Καλά, δεν έχω ξανά τέτοιο πράγμα. Να μπαίνεις δηλαδή κάπου σε δημόσιο χώρο και να είναι σαν να είσαι σε σπίτι. Ναι, ναι. Και ωραίο σπίτι. Είναι η αρχιτεκτονική του Upper East Side. Τι λέει, με έχεις λιώσει, ε. Εντάξει, έχουμε προβατήσει πάρα πολύ και το κρύο είναι φοβερό. Να κάτσουμε λίγο. Ναι, ναι. Να ράξουμε. Να κάτσουμε λίγο. Πού καθόμαστε, εδώ, σε παγκάκι. Εδώ. Α, πολύ μεγάλο, να το διαβάζουμε, άσο. Μια χαρά. Του δεν είναι σε κάποιον. Εδώ πέρα, τέλος πάντων. Ένας φίλος μου stand-up comics λέει ότι όταν κάθεσαι και λες «Ω παλάκια» σημαίνει ότι έχεις μεγαλώσει. Πες μας λίγο τώρα, είσαι από Βέρεια. Η καταγωγή μου είναι από Βέρεια. Βέρεια, μπράβο. Στην Αθήνα μετακόμισα πριν πάρα πολλά χρόνια. Στην Νέα Υόρκη έχω μετακομίσει τα τελευταία 10 χρόνια που ήρθα για επαγγελματικούς λόγους, για να αναπτύξω την εταιρεία μου στην Αμερικάνικη αγορά. Πάει τρένο, ε. Πηγαίνει πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Ουσιαστικά την άνοιξε στην Αθήνα και μετά ήρθες εδώ για να αναπτυχθείς στην Αμερική ουσιαστικά. Ναι. Πρέπει να χαιρόμαστε που Έλληνες πετυχαίνουν τόσο πολύ και ρισκάρουν. Γιατί ρίσκαρες για να έρθεις εδώ, είναι δύσκολο. Εγώ τώρα που το βλέπω δηλαδή, θέλει να το έχεις για να έρθεις εδώ και να ρισκάρεις, να αφήσεις το safe zone σου
της Αθήνας, γιατί πολύ δύσκολα κάποιους κάνουν, έχουν ιδέες πολύ γενικά, ναι. Αλλά το θέμα είναι για να την εξελίξεις και να φύγεις, έτσι δεν είναι, για να πάει σε πιο παγκόσμια αγορά όπως έκανες και εσύ. Ξέρεις κάτι, η Νέα Υόρκη είναι μια πολύ συναρπαστική πόλη όπως βλέπεις, αλλά είναι και μια δύσκολη πόλη. Ο κόσμος που, και οι άλλοι Έλληνες που έχουν έρθει εδώ, έχουν έρθει γιατί θέλαν κάτι καλύτερο, ένα καινούριο αύριο, θέλαν να προσπαθήσουν κάτι διαφορετικό και αυτό που λένε ότι αν τα καταφέρεις στη Νέα Υόρκη, τα καταφέρνεις παντού, ισχύει από ποια άποψη? Επειδή είναι μια τόσο παγκόσμια πόλη που έχει κόσμο από όλες τις χώρες του κόσμου, είναι ένα δείγμα του αν κάτι θα λειτουργήσει και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Πάμε, φύγαμε, είμαστε για βολτίτσα. Πάμε. Τι κάνουμε τώρα, πού βρισκόμαστε? Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα στη Madison Avenue και θα κατευθυνθούμε προς τις περιοχές που μένει ο κόσμος και θα δούμε κάποια σπίτια πολύ ενδιαφέροντα που μένουν πολύ γνωστοί. Αυτό τι είναι το ωραίο εδώ? Αυτό είναι το σπίτι του Πάπα. Έρχεται, ο Πάπας έρχεται εδώ, μένει δηλαδή όταν έρχεται? Ναι, αυτό ανοίξει στο Βατικανό και όταν ήρθε την τελευταία φορά είναι το σπίτι που μένει εδώ πέρα. Είναι ένα townhouse δηλαδή, δεν είναι ακριβώς ένα. Ωραίο, έχει εφημένη τζάμια βλέπω, ε. Ναι. Σε αυτό το κτίριο που βλέπεις μένει ο Τζουλιάνι. Ο Τζουλιάνι είναι ένας από τους πιο γνωστούς δημάρχους που έχουν περάσει από τη Νέα Υόρκη. Τρομερό κτίριο, ε. Ναι, είναι πολύ iconic. Η αρχιτεκτονική του είναι φοβερή. Λοιπόν, εδώ ήταν η τελευταία κατοικία του Άντι Γουόρχολ. Όταν έγινε διάσημος και έβγαλε πολλά λεφτά, μετακόμισε εδώ, στο Upper East. Έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, για όσοι δεν το ξέρουν. Ο Άντι Γουόρχολ έγινε καλλιτέχνης επειδή τον ανακάλυψε ο Αλέξανδρος Σιόλας, Έλληνας. Που ήταν και ο πιο διάσημος dealer έργων τέχνης στον κόσμο. Αυτός λοιπόν ανακάλυψε τον Άντι Γουόρχολ και έγινε αυτό που έγινε, ξέρουμε όλοι. Πάλι Έλληνας. Πάλι Έλληνας. Παντού Έλληνες. Λοιπόν, το καλύτερο στάσε για το τέλος. Δηλαδή? Θα πάμε και θα δεις. Πάντε, άντε πάμε, να ζεσταθούμε κιόλας. Ο Γιώργος με πήγε σε ένα υπερλούξ διαμέρισμα με θέα που σ' αφήνει απλά άφωνο. Και ποιος σας είπε ότι το ταξίδι μας στη Νέα Υόρκη τελειώνει εδώ? Όχι φυσικά, αυτή η πόλη έχει επίσημα τον ατελείωτο. Έχει τόσα πολλά ακόμη να κάνουμε και να δούμε. Ανυπομονώ. Το ταξίδι μας συνεχίζεται. Έρε κόσμε, τι έχουμε να δούμε. Έρε κόσμο, Action 24. Παραγωγάρα. Hello, how are you? Hello. Επαγγελματική, Hollywood. Τα γράφει όλα. Director Φέδων, κάμερα Ευθύμης. Ω, τέλειο, είμαι και δύο άτομα. Είσαι δύο σε ένα. Φοβερό. Θα ήθελα να δώσω και να στείλω την αγάπη μου στη μητέρα μου, που την αγαπώ πολύ, και στις θείες μου. Επίσης, να πω ότι εάν κάποιος έχει ένα όνειρο και θέλει πραγματικά να το κυνηγήσει, η Νέα Υόρκη είναι η κατάλληλη πόλη
για να κάνει τα όνειρά σου πραγματικότητα. Δύσκολη, αλλά συναρπαστική.